Εικόνησαν κι αυτές από τον φουσκωμένο κυφισό στην κακοκαιρία Μπάλος τον Οκτώβριο του 2021, όταν έπεσαν 170 τόνοι νερού αναστρέμα μέσα σε δύο ώρες, δείχνουν τους κινδύνους από τον παζωμένο στο μεγαλύτερο μέρος του ποτάμι. Εάν θα συμβεί ένα πολύ μεγάλο φαινόμενο, αυτό το βλέπετε εδώ, το διάδρομος μειώνει την παροχή του νερού, πιθανόν να δημιουργηθούν προβλήματα. Μετά το μάθημα της Βαλένθια αλλά και τις προειδοποιήσεις ειδικών ότι μπορεί να μην έχουμε έναν Ντάνιελ κάθε 100 χρόνια αλλά κάθε 1,5 χρόνο στην Ανατολική Μεσόγειο, με εντολή Μητσοτάκη, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αναθεώρησαν το σχεδιασμό για την προστασία της Αττικής από ένα αντίστοιχο ακραίο καιρικό φαινόμενο. Αντιλαμβάνεστε ότι αν μιλήσουμε για τα 600 χιλιοστά της Θεσσαλίας ή φαινόμενα ανάλογα με αυτά της Μάνδρας, θα έχουμε σίγουρα πολύ ισχυρά πλημμυρικά φαινόμενα. Στις περιοχές που είναι στο κόκκινο για πλημμύρες βρίσκονται 217.996 κάτοικοι, 46.633 κτίρια, 19.319 ισόγεια, 293 σχολεία και 21 δομές υγείας. Στον χάρτη αυτό βλέπετε με κίτρινο χρώμα τις περιοχές που είναι στον υψηλότερο βαθμό επικινδυνότητας για πλημμύρες, ακόμη και στα ισόγεια κτηρίων σε περίπτωση ενός πολύ ακραίου καιρικού φαινομένου. Είναι από τις δύο πλευρές κατά μήκος του Κηφισού ποταμού, αλλά και σε περιοχές κυρίως στα καμένα της Ανατολικής, Βόρειας και Δυτικής Αττικής. Οι πέντε πρώτες επικινδυνότητα περιοχές είναι Κηφισού, Εσχατιάς, Καναπίτσας, Αγίου Γεωργίου και Περγουλέζας, όπου ζουν 144.720 κάτοικοι, Κηφισού προς την εκβολή 33.514 κάτοικοι, στην Ινόηρα Πεντόσα 7.219, στην Πικροδάφνη 6.727 και στην περιοχή Αγίας Εκατερίνης Σούρες 6.207 κάτοικοι. Στην ακραία περίπτωση, οι ειδικοί λένε ότι στην Αττική το αποτέλεσμα δεν θα είναι όπως στην Θεσσαλία με τον Ντάνιελ, με περιοχές να μετατρέπονται σε λίμνες, αλλά όπως στην Μάνδρα, με ένα ορμητικό χύμαρο να παρασύρει αυτοκίνητα και ανθρώπους αν κυκλοφορούν. Γι' αυτό και το σχέδιο προβλέπει μήνυμα 112 για απαγόρευση κυκλοφορίας, κλειστά σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα, τηλεργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και κυκλοφορία μόνο για τα σωστικά συνεργεία. Η πρώτη φάση αφορά τα επιχειρησιακά δεδομένα αντιμετώπισης μιας κατάστασης έντονου πλημμυρικού φαινομένου, ειδικά για την Αττική και ειδικά για την Αθήνα. Με βάση τα στοιχεία αυτά, αποφασίστηκε να δημιουργηθούν τρεις σταθμοί άμεσης επέμβασης σε Μαγούλα, Ρέντι και Ολυμπιακό χωριό και δύο επικουρικοί σε Παλίνη και Ελληνικό. Να μπορέσουμε έγκαιρα να προειδοποιήσουμε το 112, να απομακρύνουμε κόσμο από τους δρόμους, να υπάρχουν ενδεχομένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι καθαρισμοί των ρεμάτων αλλά και αντιπλημμυρικά έργα στην Αττική. Λοιπόν. Αυτό είναι ίσως από τα πιο σοβαρά θέματα που μας απασχολούν. Γίνονται ενέργειες. Μακάρι, παιδιά, να υπάρχει το οργανωμένο σχέδιο. Μην γίνει κανένα κακό. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, πάρα πολύ σημαντικό.